Σειρά του είναι καλή τώρα, φίλες και φίλοι. Ενώ όλοι σκιαχτήκανε από τον τίτλο του έργου μου, ο Νίκος ούτε που τρόμαξε καθόλου. Ήταν από τους κατάβρωτους που τον άρπαξε και τον ξεκοκάλισε και μου έγραψε και την πρώτη δημόσια κριτική. Ας τον ακούσουμε λοιπόν να μας πει τι του βρήκε αυτού του τάφου με θέα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας καλησπέριζω και εγώ. Είναι τιμή μου που συμμετέχω στην παρουσίαση του βιβλίου του εκλεκτού και αγαπημένου περιόθεν φίλου, έτσι μας αρέσει να αποκαλούμαστε. Και έτσι είναι, είμαστε από μικροί μαζί, γνωστοί, ένας από εδώ, άλλος από εκεί, άλλες φορές συμπορευόμαστε, άλλες όχι, αγαπημένοι, έτσι έχουμε να είμαστε πάντα. Από την άλλη, χαίρομαι πολύ που βλέπω αρκετούς που επικοινωνούμε μέσα από το Facebook και που ζωντανεύουν δημοσιογράφους εδώ και έχουμε μια πιο ζωντανή παρουσία. Είμαστε εύχομαι αυτό να το κάνουμε πιο συχνά, να κάνουμε κάτι, μια μάζοξη κάπου, κάτι σαν ένα καφενείο, να τα λέμε, να πιούμε ένα καφέ, να μην είμαστε μόνο έτσι στεγνοί μέσα. Οι ιστοσελίδες έτσι θα είναι Γιώργη μου. Έτσι. Η ζωή είναι αλλιώς. Ο Γιώργης μας, όπως σας είπε και η αγαπημένη μας Γιώλα, έχει ένα πλούσιο γραπτό λόγο. Εγώ θέλω να πω ότι εμφανίστηκε με το γραπτό του λόγο πολύ νωρίς, στο νησί καταρχάς, σε όλους τους συλλογότες, στην Αθήνα, στην Αυστραλία, παντού, με τις κουριόζικες, έτσι είναι ο τίτλος, συλλογότικες διηγήσεις, μία κάθε μήνα, που όλοι μας περιμέναμε πώς και πώς να βγει η εφημερίδα, εκτός από τις ειδήσεις και όλα αυτά, να μπορούμε να διαβάσουμε την ιστορία του Γιώργη, τη σάτυρα, και ήταν λαχτυλοδειχτούμενος για αυτά που έγραφε, διότι κατάφερνε με γλαφυρό τρόπο να περιγράψει, να αναδείξει μια ολόκληρη εποχή που τελείωνε στο τέλος της δεκαετίας του 70 με χαρακτήρες μέσα από το νησί, με ιστορίες που όλοι ξέραμε, άλλοι είχαν ακούσει και που είχαν έτσι μια πλούσια, ένα πλούσιο περιεχόμενο. Κατάφερε δηλαδή να παρουσιάσει τα ήθη, τη γλώσσα, τις αγωνίες της κοινωνίας, όλα αυτά των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα. Αυτό εκδόθηκε κάποια στιγμή, είναι θησαυρός για την πορεία που θα μας πει περισσότερο ο ίδιος. Και μάλλον έχει τελειώσει από ό,τι νομίζω Γιώργο και πρέπει να ξαναεκδοθεί και μάλιστα σύντομα, διότι αξίζει τον κόπο. Σήμερα βέβαια θέλω απλά να σας πω δύο-τρία λόγια για το νέο του βιβλίο που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Ζαθιον Πυρ, τις εκδόσεις του, το «Τάφος με θέα», που ομολογώ ότι με εξέπληξε με το πόσο διαφορετικό είναι από τις προηγούμενες γραφές του. Για τον ποιητικό του λόγο σας μίλησε και η Γιώλα. Αυτό ήταν κάτι το, ας πούμε, απρόσμενο θα έλεγα, αν και όχι τόσο. Ποιος είναι ο τίτλος του, «Τάφος με θέα». Περίεργο, σουρεαλιστικό, θα επανέλθω στο τέλος για το τίτλο. Το βιβλίο το πήρα στα χέρια μου αμέσως όταν πρωτογειώθηκε, πολύ χάρηκα, και μετά από μια ανάγνωση στα δύο πρώτα κεφάλαια, όπου στείνεται το όλο σκηνικό με τα πρόσωπα και τους χώρους, και που δεν το κρύβω με ξένησα στην αρχή, όπως και ο τίτλος, λόγω της ιδιαιτερότητας, του συμβολικού χαρακτήρα, της σουρεαλιστικής γραφής. Σιγά σιγά όμως άρχισα ως αναγνώσεις να μπαίνω στο ρυθμό του και ταυτόχρονα είπα ότι το βιβλίο θέλει να είμαι χαλαρός, να έχω καθαρό μυαλό για να το ευχαριστηθώ και έτσι έπραξα. Λέω έτσι έπραξα γιατί πράγματι αφού χαλάρωσα ανάμεσα στους καφέδες και στην καλοκαιρινή γαστόνη μου δόθηκε ευκαιρία να εντρυφήσω στις 250 σελίδες του, τόσο είναι το μέγεθος, και με 24 κεφάλαια, μου άρεσε αυτό το 24 και αυτό συμβολικό είναι για μένα, μέσα από μια συνεχτική και όμορφη δομή και να απολαύσω τη γραφή του Γιώργη μας μέσα από μια άλλη θέα. Ο ίδιος το αναφέρει ως μικρή μυθιστορία στην ιστορία. Εγώ θα προσθέσω πως το βίωσα και ως ποιητική μυθιστορία, δεν ξέρω αν στους φιλολογικούς όρους μπορεί να ενταχθεί κάτι τέτοιο, αλλά έτσι εγώ το ένιωσα, με αφηγηματικό χαρακτήρα
με έντονες αναζητήσεις για την ουσία της ύπαρξης, με συναισθηματικές εντάσεις και συγκρούσεις και με κυρίαρχη την αγωνία για το μέλλον του τόπου, της ανθρωπότητας, του πλανήτη μας σε σχέση με μια επαπειλούμενη καταστροφή από τις απαιτήσεις μας, γιατί όχι από τον τρόπο ζωής μας και από πολλά άλλα που αυτή τη στιγμή έχουν βγει στο προσκήνιο. Το όλο σκηνικό σουρεαλιστικό, όπως σας είπα, στείνεται στο γερμένο, ισογκρεμισμένο σπίτι, που το βρήκε τα γιώργια του. Πάνω στο βράχο, δίπλα στη θάλασσα, όπου έχει το λιμέρι του, ο κεντρικός ήρωας, που είναι ένας κολός ποιητής, ποιητής ποιημάτων, αρνητής ποιημάτων, φτωχός σαραδίκη και στεγνός ανέρημος, αγνώστο λοιπόν στοιχείο, έτσι τον περιγράφει ο συγγραφέας. Όσο για το χώρο, μας λέει ότι ο ποιητής κοιμόταν ως συνήθως σε ένα κυρένιο στρώμα μέσα στο γερμένο, μισογκρεμισμένο σπίτι του, που του είχε κάποτε πλακώσει το κουτσό του πόδι ο μισός τύπος. Ο κατά Ανατολή δηλαδή. Τώρα γιατί Ανατολή δεν ξέρω, θα μας το πει ο ίδιος. Και συνήθω όμως η όρασή του, άκου να δεις. Και έβλεπε καλύτερα έκτοτε, δηλαδή ακόμη και στο σκοτάδι. Και γι' αυτό από τότε λεγόταν στην κυριολεξία ποιητή. Λεγόταν ποιητή γιατί έβλεπε ακόμη και στο σκοτάδι. Πολύ μ' άρεσε αυτή η ορολογία. Νομίζω και εσάς θα σας αρέσει. Και παρακάτω μας λέει ότι... Ας να το βρούμε. Στη σελίδα 11 μας λέει λοιπόν ο Γιώργης, ο συγγραφέας, πως πήγε κοντά στον ποιητή. Και γιατί πήγε κοντά. Πήγα κοντά του, εκείνος με δέχτηκε εύκολα. Χωρίς καμία αναζήτηση ανταλλαγμάτων μου παραχώρησε το δεύτερο αρχιερένιο στρώμα. Πολυτέλειας, έτσι. Στο γερμένο μισοκρεμισμένο σπίτι και λέω είμαι απόψε και ελπίζω και σαΐ από τούδε. Είμαι ευτυχία και εγώ μέσα στο μισερό κορμί μου έλεγα, χωρίς να ξέρω το γιατί, χωρίς να ξέρω ούτε καν το όνομά του, παρά μόνο τα λόγια και τα όνειρά του, ξέροντας είμαι ευτυχία. Κλείνω το μάτι καμιά φορά γιατί πάσχω λίγο από διπλοπία, μην δεν σας κλείνω το μάτι. Και παρακάτω μα λέω και θα έκανα προσεχώς το εμβόλιο και θα ήμουν πλέον η τελειότητα της άνευ αναγκών και ορεινών μονάδας. Συμπύκνωση των εντός του σύμπαντος αγαθών θα ήταν πλέον η ψυχή και η ζωή μου. Μέσα από την απλότητα καταχτούσα την τελειότητα. Και αυτό μου αρέσει. Μέσα από την απλότητα να καταχτάς την τελειότητα. Τι άλλο να θέλει ο άνθρωπος. Τόσο ταχιά συνέβαινε το καλό κοντά του. Και προπαντός δεν φοβόταν το βέβαιο θάνατο και δεν πίστευε σε πιθανό Θεό πλέον. Φοβερή η αλαζονία της ευτυχίας. Αυτά μας λέει ο συγγραφέας. Γιατί πράγματι ο ποιητής, κατά τα λεγόμενα του συγγραφέα, είχε εφεύρει και κατασκευάσει το εμβόλιο της απελευθέρωσης από τις επιθυμίες που δυναστεύουν το σώμα και την ψυχή, αλλά και από τις ανάγκες αυτές της πείνας, της ερωτικής επιθυμίας και όλα αυτά. Σου λέει τελειώσαν όλα αυτά, πατάει ένα εμβόλιο, τώρα εδώ συνήθως το κάνουν με πολλή άσκηση, ασκητές και το καθεξής, αλλά αυτός το κατάφερε με ένα εμβόλιο. Αυτό έψαχνε ο συγγραφέας, ένα εμβόλιο, δεν ξέρω, θα δείτε εσείς, αν το διαβάσετε, θα δείτε που το έδωσε το εμβόλιο στο τέλος. Και άκουσαν και άλλους χαρακτήρες βρήκε εκεί πέρα, τις συμβατικούς, ένα σκύλο, το μάγουλο, το σύζωο το λέει, όχι σύντροφο, σύζωο λέει, γιατί σύντροφο πρέπει να τρώνε, αλλά αυτοί είχαν καταργήσει τροφή, δεν τρώγανε και το θέλετε, τι ήταν το πόσιλο. Τη γάτα Κατερίνα, την Κουκουβάλια, τον Ασβό, ένα Χαφιέ, ένα Ιεραπόστολο, έναν λαό, τον Τέρακ, ένα επιστήμονα που κοιτάσε με τον χώρο χρόνο και αρχίζει να ξετυλίγει το κουβάρι. Βέβαια ο καθένας του έχει κάτι συμβολίζει. Και έτσι έχουμε από τη μια τον άνευ αναγκών ποιητή να απολαμβάνει την ξάπλα του και να προτρέπει στο συγγραφέα και στον καθένα. Άκου, για να κρυθείς πρέπει να κρυθείς. Όχι από τα ρούχα σου, μα από τις αιμονές σου. Πιστεύεις πως είσαι Θεός. Αυτά έλεγε ο ποιητής. Από την άλλη όμως υπήρχε ένα σύστημα, κοσμικό και υπερκοσμικό.
Δεν το βλέπει με καλό μάτι, και όχι μόνο δεν το βλέπει με καλό μάτι, αλλά του πολεμά. Με κεραυνούς ο ουρανός, με μπουλντόζες ο κράτος για να του πετάξει στο σπίτι, τι να του πετάξει δηλαδή, αφού ισοπεσμένο ήταν, αλλά ήθελα να το αποτελειώσει για να μην υπάρχουν ξένες αμικρόβια και μολύνονται οι υπόλοιποι. Και έτσι οδηγεί τον αναγνώστη στο όνειρο και στο όραμα. Μιας κοινωνίας που θα διδαχθεί σε κάθε εξουσία κοσμική και υπερκόσμια και μέσα από τα πρόσωπα τα ολοκληρωμένα μονάδες θα φτιάξει μια άλλη κοινωνία και θα οδηγηθεί στην πραγματοσύνη της. Ουτοπία μπορεί να πει κανείς, όμως από τέτοια όνειρα γεννιούνται οι προσδοκίες και τα βήματα για το επόμενο στάδιο. Δεν έχει σημασία αν θα συμφωνήσει, θα διαφωνήσει κανείς με επιμέρους λεγόμενα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, μερικές φορές, αν τον είχα μπροστά μου, του λέω τώρα τι μου λες, δεν γούσταρα αυτά που λες, θα ήθελα κάτι άλλο, αυτός θα μου λέει τα δικά του, αλλά έτσι είναι, τα ενεργά βιβλία αυτό κάνουν. Σημασία έχει ότι από το όλο αναδύεται και μια δική του εσωτερική φωνή, που όπως λέει η Αναστασία στο τέλος, που βαλητές πολιτισμού καινούριου θα γίνουν εμείς. Αυτό είναι το βιβλίο. Καλοτάξιδο Γιώργη μου, και θα ήθελα να πω μόνο ότι αυτό το τάφος με θέα που είπα θα επανέλθω αρχίζει να έχει έναν άλλο νόημα, σιγά σιγά το κατάλαβα, διότι στον τάφο βάζεις κάτι που πεθαίνει. Στη θέα βλέπεις κάτι καινούριο. Ο Γιώργης λοιπόν φάβει όλες τις προκαταλήψεις, όλες τις αιμονές, όλο το παλιό που έχει σχέση με αυτό που ζούμε πολλές φορές και οραματίζεται κάτι καινούριο. Οραματιζόμενος όμως κάτι καινούριο και θάβοντας κάτι το παλιό, αλλάζει η θέαση. Αλλάζει η θέαση της ζωής, αλλάζει η θέαση του κόσμου και γιατί όχι, επέρχεται η ευτυχία. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή είσαι μακριά το φιλί, θα σου δώσω στο τέλος. Επειδή είσαι μακριά το φιλί στο τέλος. Σε ευχαριστώ πολύ, Νικό. Να είσαι καλά.